Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε πελάτες και προσωπικό γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον Αμυγδαλεώνα. Γύρω στις 5 το απόγευμα, 31χρονος, σύμφωνα με τις αρχές δράστης, εισήλθε στο κατάστημα ως πελάτης και κινήθηκε στους χώρους του σούπερ μάρκετ ψωνίζοντας. Ωστόσο, στο ταμείο δεν έβγαλε χρήματα για να πληρώσει, αλλά τράβηξε όπλο, απειλώντας την υπάλληλο να του δώσει τις εισπράξεις. Ευτυχώς όλοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους. Ο δράστης, πάντα σύμφωνα με τις αρχές, άρπαξε περίπου 1.000 ευρώ και εξαφανίστηκε. Ωστόσο, όπως τονίζει ο αστυνομικός διευθυντής, το γεγονός ότι είχε ακάλυπτο το πρόσωπό του έκανε εύκολο τον εντοπισμό της ταυτότητάς του και ήδη είναι σεσημασμένος για παρόμοιες ενέργειες. Η αστυνομία εκτιμά πως η σύλληψή του είναι θέμα χρόνου. Βρισκόμαστε στον Αμυγδαλεώνα έξω από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Εδώ όπου χθες το απόγευμα στις 5 η ώρα σημειώθηκε ένοπλη ληστεία. Με μικρή λεία βέβαια, η οποία έφτασε στα 500 ευρώ. Συγκεκριμένα στις 5 το απόγευμα, 30χρονος όπως εικάζεται πελάτης, γνωστός στις αρχές, μετέβη στο κατάστημα και ψώνισε κανονικά και αφότου έφτασε στο ταμείο για να πληρώσει, αντί για να πληρώσει, τράβηξε όπλο, απείλησε την ταμεία και άρπαξε από την ταμιακή μηχανή 500 ευρώ και εξαφανίστηκε. Οι αρχές ωστόσο δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον δράστη και είναι κοντά στα ίχνη του. Επιπροσθέτως, όπως μας είπε ο αστυνομικός διευθυντής Μάκης Κοσκερίδης, κατά την ληστεία δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ τονίζεται πως ο δράστης είναι πρόσωπο γνωστό στις αρχές για τη δράση του. Ναι, χθες το απόγευμα 5 παρατέταρτο, άνδρας ηλικίας 30 ετών περίπου, μπήκε ως πελάτης και αφού πήρε μερικά πράγματα, κατά την ώρα της συναλλαγής στο ταμείο έβγαλε ένα πιστόλι και απειλώντας τον υπάλληλο πήρε τις εισπράξεις γύρω στα 1.000 ευρώ περίπου και συνέχεια διέφυγε πεζός. Από την προανάγκριση που διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας προκύπτει ότι είναι ένας 31χρονος ημεδαπός κάτοικος δημοτικού διαμερίσματος τέως Δήμου Φιλίππων, ο οποίος και αναζητείται. Ισχύει ότι ήταν σεσημασμένος και για άλλου τέτοιου είδους ενέργειες? Ναι, ναι, είναι σεσημασμένος. Η αστυνομία βρίσκεται κοντά στα ίχνη του? Είναι θέμα χρόνου η σύλληψή του. Είχαμε τραυματισμούς, ατυχήματα κατά την παρουσία του εκεί? Όχι, όχι, όχι.